Ήρθε η ώρα, δείξτε τον κύριο Πουλακίδα δίπλα μου, να σας κάνει ο Κώστας ο Πουλακίδας μία μεγάλη αποκάλυψη. Δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αύριο η εφημερίδα Αυγή. Σύμφωνα το 17, σύμφωνα με τον ισολογισμό, απολογισμό που δημοσιεύει η Αυγή, η Νέα Δημοκρατία το 17 έχει μπει μέσα 24 εκατομμύρια, για τα δάνεια πάντα μιλάω, και το 2016 είχε μπει μέσα άλλα 27,5 εκατομμύρια. Υπενθυμίζετε ότι το 2017 τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας είναι 250 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2016 ήταν 224 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, είχαμε μια αύξηση κάτι περισσότερο από 26 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Σημειώνεται ακόμα ότι με βάση αυτά τα στοιχεία που δείχνουν την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας, η τράπεζα έκανε μία ευνοϊκή ρύθμιση την οποία θα σας την εξηγήσει ο Κώστας. Και βεβαίως, λέει, η αδιαφορία της ηγεσίας Μητσοτάκη να πληρώσει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε μόνο το 2016 και το 2017. Διότι αν πλήρωνε τα δάνεια, δεν θα αυξανόταν το ποσό. Διατηρήθηκε και άλλο. Αλλά πώς αυξήθηκε. Ακούστε με. Διατηρήθηκε και άλλο. Όχι, ακούστε με. Διατηρήθηκε και το 2018. Η ευνοϊκή μεταχείριση αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένετε. Που έχει το 1/3 των επιτοκίων. Μην βιάζεστε, παρακαλώ πολύ, γιατί μπερδεύουμε τους τηλεθεατές. Διατηρήθηκε και το 2018, καθώς οι οφειλές από τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας από τα 250 ήταν 224, πήγαν 250. Το 2018 πήγαν στα 278. 951.569,84 ευρώ. Άρα δανείστηκε και άλλο. Θα σας πω τι έγινε. Είναι προφανές ότι εφόσον αυξάνεται η οφειλή από τα τραπεζικά δάνεια, η Νέα Δημοκρατία δεν τα αποπληρώνει. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τους συλλογισμούς, απολογισμούς. Πώς αυξήθηκε, κύριε Λιάτση. Κύριε Κυρανάκη, θα σας παρακαλέσω, θα σας δώσω το λόγο να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, όταν σας δώσω όμως το λόγο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τους συλλογισμούς, απολογισμούς της τριετίας Μητσοτάκη 2016, 2017, 2018, όπου κάθε χρόνο στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για τα τραπεζικά δάνεια προβλέπεται μηδενική καταβολή. Κύριε Πουλακίδα, για εξηγήστε μας. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα. Από την αρχή πάρτε τα. Η μέρα σε μένα να δείξετε, θέλω να, σε μένα, ενώ θα μιλάει ο κύριος Πουλακίδας, δείξτε το πρώτο σέλιδο της Αυγής το αυριανό. Παρακαλώ. Η Πέμπτη ξεκίνησε με μια δήλωση της κυρίας Ζαχαράκη, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία πληρώνει κανονικότατα τα δάνειά της και ότι μάλιστα με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται τα δάνειά της θα διαχειριστεί και τα δημόσια οικονομικά. Και αυτό ήταν μια αφορμή για να ψάξουμε να βρούμε πώς η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί ή δεν εξυπηρετεί τα δάνειά της. Ψάξαμε λοιπόν και κάναμε το απλούστερο, το πιο εύκολο. Πήραμε τους ισολογισμούς της Νέας Δημοκρατίας. Ισολογισμοί, απολογισμοί, δημοσιευμένοι και ανερτημένοι και στο διαδίκτυο, για όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να τους βρει. Τι διαπιστώσαμε. Διαπιστώσαμε ότι. Είναι αυτό το πρωτοσέλιδο το οποίο βλέπετε. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, ναι. Διαπιστώσαμε λοιπόν πρώτο ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας το 2016, δηλαδή οι οφειλές της προς τις τράπεζες, ήταν 224 εκατομμύρια. Το 2017 πήγε στα 250,5 εκατομμύρια. Και το 2018 εκτοξεύτηκε στα 279 εκατομμύρια ευρώ. Δανείστηκε κι άλλο, δηλαδή, και αυξήθηκε. Λέω, η οφειλή. Ναι, αλλά πείτε μου, εξηγήστε στον κόσμο, γιατί δημιουργείται εντυπώσεις. Εξηγήστε στον κόσμο. Δεν πληρώνει τα δανειά της, κύριε μου. Όχι, γι' αυτό εξηγήστε στον κόσμο. Όχι, δεν δανείστηκε. Δεν έχει σημασία. Πώς αυξήθηκαν τα χρέη που λέτε, κύριε Κυρανάκη. Εξηγήστε μας. Δεν πληρώνει κανένα δάνειο. Τι σημαίνει αυτό. Δεν πληρώνει το δανειό. Κυρία Καλλιόπη, κυρία Ζαχαράκη είπε ότι πληρώνει κανονικά τα δανειά της. Ναι, και κυρία Ζαχαράκη. Πώς λοιπόν αυξάνεται. Η τόκη, κύριε Πουλακίδα. Αυτό, άρα δεν πληρώνει. Τι πληρώνει το κεφάλαιο, πληρώνει. Πώς και αποπληρώνει. Ναι, το κεφάλαιο πληρώνει. Πόσο είναι ο τόκος, λοιπόν. Ότι γιατί εγώ στον ισολογισμό απολογισμό βλέπω μηδενική καταβολή. Βλέπει στον ισολογισμό μηδενική καταβολή. Μηδενική καταβολή. Μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία. Να συνεχίσω και να πω για κάτι ακόμα. Αλλά δημιουργούνται εντυπώσεις εδώ τώρα. Καλά, θα δημιουργηθούν. Και θα συντρίψετε τι. Και πρέπει να απαντήσω. Και εσεί θα συντρίψετε τι εντυπώσει, είμαι βέβαιο. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα. Να δούμε λοιπόν πώς διαχειρίζονται. Για ακούστε μία σύμβαση τώρα. Πώς διαχειρίζονται λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Σήμερα, προ λίγων μηνών. Τα δανεία τους.
Έχει η Νέα Δημοκρατία ένα δάνειο με μια τράπεζα 4 εκατομμύρια ευρώ. Να μην πω την τράπεζα. Όχι, να την πείτε. Γιατί με την πείτε την τράπεζα. Eurobank. Γιατί απαγορεύεται να πούμε την τράπεζα. Όχι, τι... το έχω γράψει, δεν έχω θέμα. Eurobank, λοιπόν. Eurobank. Πόσα λεφτά είναι το δάνειο στο Eurobank. Ήταν 4 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση Σαμαρά, τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2010, επί Προεδρία, συγγνώμη, Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα δάνειο 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια, μάλιστα. Λέω τα ποσά στρογγυλοποιημένα, όποιο διαβάσει αύριο την αυγή θα τα βρει σε ακρίβεια λεπτό. Θα βρει και τα σχετικά έγγραφα. Τα οποία πάνω κάτω τα δείξατε και εσείς στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πήρε λοιπόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το 2014 η τράπεζα έξω το λογαριασμό, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει και μια σχετική υπερανάληψη. Εν πάση περιπτώσει, το συνολικό ποσό το 2014 ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ ζητάει από το 2014 η Eurobank να τις επιστραφούν. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει επιστρέψει. Στο ενδιάμεσο έχουν προστεθεί τόκοι, υπερημερίες και τα υπόλοιπα ποσά και κανείς δεν ξέρει τώρα πόσο ακριβώς βρίσκεται. Έχετε λοιπόν στις 20 Δεκεμβρίου του 2018, βλέπετε από 4 μήνες. Πριν από 3 μήνες και 15 μέρες. Η Νέα Δημοκρατία και υπογράφει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την τράπεζα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει την οφειλή των 4 εκατομμυρίων ευρώ πλην τόκων, και αυτούς τους αναγνωρίζει. Και δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει το δάνειο αυτό. Έτσι διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και με αυτόν τον τρόπο θέλει να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά. Και σε αντάλλαγμα προτείνει το εξής. Και αυτό γίνεται αποδεκτό και από την τράπεζα. Να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία σε 34 δόσεις 188.000 ευρώ από τα 4 εκατομμύρια. Και μόλις τελειώσει αυτή η καταβολή. Σε πόσο μισθών, διάστημα. 34 δόσεις, δηλαδή 5.500 ευρώ. 5.500 να δίνει το μήνα, μέχρι να φτάσουμε σε 188.000 ευρώ από τα 4 εκατομμύρια που είναι τη συγκεκριμένη οφειλή στη Eurobank από τη Νέα Δημοκρατία. Δεσμεύεται δηλαδή αντί για 4 εκατομμύρια να δώσει 200.000 ευρώ. Ναι. Και τότε. Να ξανακουβεντιάσουν. Να ξανακουβεντιάσουν έτσι ώστε να υπογράψουν σε εκείνο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα νέα ρύθμιση του δανείου. Γιατί δεν εισηγούνται να ισχύσει αυτό γενικά σε όλους τους δανειολήπτες. Μάλιστα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι οι καλύτερες, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα θα την ήθελαν. Και ιδιαίτερα σε αυτούς με την πρώτη κατοικία. Με την πρώτη κατοικία. Να απαντήσετε, κύριε Κυρανάκη, βεβαίως. Λοιπόν, ελάτε. Πρώτο σχόλιο. Όλα αυτά τα δάνεια δεν τα έχει πάρει ο Μητσοτάκης. Είπαμε ότι τα πήρε ο Μητσοτάκης. Όχι, το λέω εγώ. Ναι, πείτε το. Το λέω εγώ, γιατί την κριτική τη δέχεται ο Μητσοτάκης σήμερα. Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Μητσοτάκης. Την κριτική τη δέχεται ο Μητσοτάκης. Έκανε τη ρύθμιση αυτή. Τα δάνεια αυτά δεν τα έχει πάρει ο Μητσοτάκης. Καλά μέχρι εδώ. Ο Μητσοτάκης τι έκανε μόλις ανέλαβε. Άλλαξε το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε τι λέει το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Ότι απαγορεύεται ο δανεισμός του κόμματος. Απαγορεύεται. Καλά έκανε αυτό. Από το καταστατικό μας απαγορεύεται ο δανεισμός του κόμματος. Ναι, ναι. Το δεύτερο που έκανε είναι να μειώσει λιγότερα ενοικία. Και το κτίριο και πολλά άλλα. Γενικά τις δαπάνες, μέσα σε δύο χρόνια μείωσε τις δαπάνες. Μπράβο του, εντάξει, καλό είναι. Κατά 75%. Ναι. Εντάξει. Με τα λεφτά θα κάνετε. Τρίτον. Που δεν πληρώνετε τρίτον, τώρα. Δεν πληρώνετε. Τρίτον. Μας ρωτάτε πώς λειτουργεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Όχι, η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί. Για τα δάνεια σας ρωτάμε. Τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών και μελών. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο κόμμα που το έχει καταφέρει. Είμαστε σύμφωνοι. Με τα δάνεια μπορείτε να μας πείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, για να έχει μια σύγκριση ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με βάση τις εισφορές φίλων και μελών. Ιδιωτικές εισφορές. Και με κρατική χρηματοδότηση. Όποιος θέλει. Με κουπόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το νόμο με κουπόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με την κρατική έχουμε μια κάρτα μέλους. Μια κάρτα μέλους. Και με την κρατική επιχορήγηση. Ένα λεπτό. Θα πάω και εκεί. Κάρτα μέλους. Κάρτα μέλους η οποία έχει 1 ευρώ το μήνα. 12 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες μέλη πληρώνουν 1 ευρώ το μήνα για να ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία. Και τους ευχαριστούμε. Από επιχειρηματίες παίρνετε λεφτά. Να σας πω πόσα λεφτά πήρανε. Το 2018 πήρε από λοιπά έσοδα 153.000 ευρώ. Όλη η ιστορία αυτά είναι. Όλα αυτά που σας λέει τώρα, τα κουπόνια τα λοιπά και τα λοιπά. Κάντε λάθος. Αυτό το γράφει εδώ πέρα. Δεν τα έχετε σωστά τα νούμερα. Εγώ, ο συλλογισμός σας κύριε. Αυτά είναι ποια χρονιά. 2018. Ποια χρονιά. 2018. Όχι, 2018. Είναι λάθος το νούμερο. Δημοσιευμένα η υπογραφή του. Ο κ. Παπαθανάσης. Θα τα συγκρίνω. Ο κ. Παπαθανάσης από κάτω. Πλάκα μου κάνει. Μπορεί να σας πω. Θα έχω το χαρτί μπροστά μου. Θα έχω το χαρτί μπροστά μου. Τι πώς, τα λέτε από μνήμης. Έχω το χαρτί μπροστά και μου λέτε. Παρακαλώ, ορίστε. Διαβάστε λοιπόν. Διαβάστε λοιπόν. Τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ. Κρατική χρηματοδότηση, εκλογική χρηματοδότηση, έκρατη επιμορφωτική χρηματοδότηση. Λοιπόν, λέω κάτι που είναι λάθος. Πού είναι τα έσοδα, κύριε Καλή. 153.000 ευρώ, κύριε. Είναι πολύ σοβαρό. Τόσα ήταν. Πού τα δείξτε μου τα 153.000. Στη δεξιά στήλη, κύριε. Ναι. Σε ποια κατηγορία. Κάτω από την κρατική χρηματοδότηση, στην πέμπτη έκτη γραμμή.
Και τι λέει? 153.000 ευρώ, βρείτε το νούμερο. Είναι τα λοιπά έσοδα. Δεν έχετε άλλα έσοδα. Αυτά έχετε, κύριε. Εισφορές μελών βουλευτών, ευρωβουλευτών. 723.693 ευρώ. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Όχι, εσείς τώρα στην κάμερα είπατε ότι είναι 150.000 ευρώ. Στο χαρτί που μου δείχνετε εσείς. Φέρτε μου. Λοιπόν, στο χαρτί που μου δίνετε εσείς, λέει εδώ, εισφορές μελών βουλευτών, ευρωβουλευτών, 723.000. Ένα εκατομμύριο λοιπόν. Αυτό για να καταλάβετε λοιπόν, για να καταλάβουν ότι είναι θεατής, ότι αυτοί οι άνθρωποι στην Αυγή, δηλαδή την εφημερία του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ψέματα χωρίς πρόβλημα. Μου δείχνει το χαρτί ο Πουλακίδας και μου λέει, εδώ λέει 150.000 ευρώ. Το διαβάζω λοιπόν το χαρτί και το λέει 723.000 ευρώ. Από πόσα? Λοιπόν, θα ολοκληρώσω τώρα. Θα ολοκληρώσω. Από 626. Αυτό! Αυτό ακριβώς. 100.000 ευρώ, γι' αυτό συζητάει ο άνθρωπος. 100.000 ευρώ παραπάνω. 100.000 ευρώ συζητάει. Μα είστε αυτό σου λέει ότι μάζεψε ο Μητσοτάκης. 150.000 ευρώ παραπάνω. 100.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό συζητάει. 100.000 ευρώ χρόνο. Γι' αυτό συζητάει και σου λέει μαζέψαμε, κάναμε, ράναμε. Δάνεια δεν πληρώνει και μάζεψε 100.000 ευρώ παραπάνω το χρόνο. Και το κάναμε αυτό. Κάνατε ένα λάθος, δεν πειράζει. 280 εκατομμύρια. Κύριε Μπουλακίδα, κάνατε ένα λάθος, δεν πειράζει. Το διαβάσατε λάθος, δεν πειράζει. Έλα τώρα. Το κάνατε σκοπίμως. Το κάνατε σκοπίμως, δεν ξέρω. Αύξηση, αύξηση. Θέλω να ολοκληρώσω. 100.000 ευρώ, λέω στην υπερασπίστρα της Νέας Δημοκρατίας. 100.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάθεστε και κάνετε μια κουβέντα. Για τα 100 δις του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέτε τίποτα και μιλάτε για 200 εκατομμύρια. Τα 100 δις, συγγνώμη, σα έχω ξαναπεί, κύριε Λιάτσο, έχω έρθει στην εκπομπή σα τελευταία. Αρκετά συχνά. Με συμπαθείτε και με καλείτε. Κάνουμε την ίδια κουβέντα. Και είναι σαν να χάνουμε τη συνέχεια. 20 δις μας κόστησε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 σε 6 μήνες. 20 δις θα τα φέρετε πίσω. 20 δις. Με το χαρτί μου. Όλοι χρωστάνε τα σπίτια τους. Λίγοι είπαν οι συνάδελφοι. Λίγη η προστασία της κατοικίας. Και τα 20 δις δεν τα φέρνει πίσω. Τώρα το διαβάζει. Για το σερβιτόρο τάχη. Και μας μιλάτε τώρα εσείς. Τι είναι τα 20 δις που είμαστε 20. Καλά, μην την παλέξω τώρα. Δεν έχουμε την να πούμε για τα δάνεια. Κοβισή, το κόστος του ΣΥΡΙΖΑ σε 6 μήνες. Κοιτάτε μπροστά την κάμερα. Πάμε παρακάτω. Τώρα που θα απαντήσετε. Το δικό σας ξέρει. 500 δις. 500 δις το καταλαβαίνω. Κύριε Πουλακίδα. Κύριε Κυρανάκη. Κυρία Καηλή. Θανάση μην ανοίγεις. Κάνουμε άλλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. 100 δις. Σε παρακαλώ Θανάση. Αλλά είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα. Τώρα θα μας απαντήσει. Φυσικά είναι ανεπίτρεπτα. Αυτά που λέτε είναι ανεπίτρεπτα. Άκου 100 δις. Θανάση, είμαστε αλλού αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε άλλο θέμα. Σε παρακαλώ. Θέλω να απαντήσετε, κύριε Κυρανάκη. Αυτή η διακυβέρνηση αύξησε τις ανισότητες. Όχι, κύριε Λιάτσο, να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Αυξήθηκαν οι ανισότητες. Διέλυσε τη μεσαία τάξη. Ζει με ομοιρία σε ένα συγκεκριμένο κλάδο των χαμηλοσυνταξιούχων και έχει φορτώσει 100 δισεκατομμύρια για 100 χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη ντροπή. Για αυτά να μιλάμε. Κοιτάξτε την κάμερά σας μπροστά. Μην κοιτάτε στο πλάι. Γιατί δεν μπορώ, με προκαλεί να το κοιτάω. Ακούστε, θα απαντήσετε και στο εξής, αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως. Επειδή είπατε ότι δεν πήρε ο Μητσοτάκης. Κύριε Λιτσογιάννη, παρακαλώ πολύ. Κυρία Καηλή, συγκρατηθείτε λίγο. Θα μου έλεγε τώρα, να μου πει τώρα. Σας έλεγα. Κύριε Λιτσογιάννη, παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν λοιπόν, θα μου δώσει το λόγο, λοιπόν, όταν σου δώσω το λόγο, θα μιλήσεις. Ο κολλητός του Αλέξη με τις selfies. Τι παρακαλώ πολύ, κυρία Καηλή, συγκρατηθείτε, θα πάρετε σε δύο λεπτά το λόγο. Μας είπε ο κύριος Κυρανάκης, να δω λίγο τον κύριο Κυρανάκη. Να μιλάμε για τους Έλληνες. Ότι δεν πήρε τα δάνεια, και σωστά το λέει, αλήθεια λέει ο κύριος Κυρανάκης, δεν πήρε τα δάνεια ο Μητσοτάκης. Δηλαδή. Τι θα λέει ο εκάστοτε νέος πρωθυπουργός, λέει ένας φίλος μου. Το δημόσιο χρέος δεν το πληρώνω γιατί εγώ το βρήκα και δεν το δημιούργησα εγώ. Αυτό δεν λέει ο Τσίπρας. Αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς. Τώρα σας λέω τώρα τι μου λέει ένας φίλος, σας ρωτήσω. Απαντάω. Ελάτε. Και απαντήστε αυτό, αυτό ακριβώς έτσι όπως το λέει. Αυτό το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό ακριβώς όπως το λέει ο τηλεθεατής, το είπε ο Τσίπρας το 2015 και κέρδισε εκλογές. Ακριβώς όπως το λέει ο τηλεθεατής, ακριβώς. Γι' αυτό το επαναλαμβάνετε κι εσείς. Ακριβώς. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα. Ναι, αλλά να έχω όμως. Έχετε το λόγο. Να έχω ένα λεπτό καθαρό να μην με διακόψει κανείς. Έχετε δύο λεπτά καθαρά. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να μην με διακόψει κανείς. Κανείς, ελάτε. Αυτό που λέω εγώ. Να πάω στην κυρία Καηλή. Είναι ότι παρότι δεν πήρε τα δάνεια ο Μητσοτάκης. Παρότι δεν πήρε τα δάνεια. Έχει εφαρμόσει μέτρα. Σας τα ξαναλέω γιατί με διακόψατε πριν. 75% μείωσε δαπάνες. Έβαλε στο καταστατικό απαγόρευση δανεισμού της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτον, ζει η Νέα Δημοκρατία αποκλειστικά με εισφορές μελών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι δαπάνες μας καλύπτονται από εκεί. Και κρατική χρηματοδότηση. Εντάξει, δεν παίρνει. Η κρατική χρηματοδότηση λοιπόν, η οποία είναι στο χαρτί σας, πού πηγαίνει. Πόσο είναι, 4 εκατομμύρια. Πού πηγαίνει,
πάει ολόκληρη στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας. Πάμε λοιπόν στις υποχρεώσεις μας. Πόσο είναι το κεφάλαιο που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις τράπεζες? Δεν χρωστάει στο δημόσιο. Στις τράπεζες τα χρωστάει. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δηλαδή. 130. Πόσο, 130. Χοντρά, σε χοντρά νούμερα. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο λιγότερο. Αν είναι 120, να μην μπορεί να είναι λίγο λιγότερο. Έχω τη λίστα όλη εδώ. Μην κάνετε πρόσφαση τώρα. Είναι μεγάλη η λίστα, σας το λέω έτσι. Ωραία. Πόσο σας ρωτάω λοιπόν από τη λίστα σας και πείτε μου σωστό αριθμό αυτή τη φορά. Πόσο είναι το κεφάλαιο, 130. Ωραία. Πόσα χρωστάει. Τα υπόλοιπα είναι 280. Πόσα χρωστάει. Το σύνολο είναι άλλα 150 μετά. Άρα τα 150 τι είναι. Τόκι. Τι είναι. Ακούστε κύριε Λιάτσο, είναι τόκι. Πρόστιμα, ναι. Τα υπόλοιπα είναι τόκι. Βεβαίως. Δηλαδή η κερδοφορία της τράπεζας. Άρα, βεβαίως. Συμπέρασμα, η Νέα Δημοκρατία δεν δανείστηκε 280 εκατομμύρια. Ένα λεπτό. Ακούσε ο κόσμος, γιατί ακούμε. Μα ο κόσμος το ζει αυτό με τα δάνεια του, που λέτε. Κύριε Λιάτσο, να τα ακούσει ο κόσμος. Γιατί εγώ ακούω κάθε μέρα χρωστάτε 280 εκατομμύρια που πήρατε κλπ. Τους τόκους δεν τους χρωστάτε. Μπορώ να από πότε δεν χρωστάμε το κεφάλαιο που πήρατε άλλο. Μακάρι να μην χρωστούσαμε τη πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Πουλακίδας. Το κεφάλαιο που έχει δανειστεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι 130, μάλλον, πόσα σας είπε. Το κεφάλαιο που χρωστάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είναι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο, που, κεφάλαιο, κεφάλαιο που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Πόσο είναι 130. Και τα υπόλοιπα έχει πληρώσει, άλλα 150 περίπου μέχρι τώρα. Έχει πληρώσει άλλα 150 περίπου. Από προηγούμενα δάνεια. Δεν υπάρχει ούτε μέσα 3 εκατομμύρια αυτό που λέτε. Δείτε τους λογισμούς. Αυτό που λέτε δεν υπάρχει ούτε μία στο 3 εκατομμύρια. Μηδέν. Συγγνώμη. Δεν πληρώνει δάνεια δηλαδή. Λέει. Δεν πληρώνει τα δάνεια στην Δημοκρατία. Συγγνώμη. Εκεί μα το πρόβλημα στις υποχρεώσεις τραπεζικά δάνεια, 0000. Αυτό το πράγμα που λέτε είναι άλλο. Μάλιστα. Πόσα πλήρωσε φέτος για δάνειο η Νέα Δημοκρατία? Εσείς θα μας πείτε. Ρωτάει ο ελληνικός λαός να πείτε πόσα πλήρωσε στις τράπεζες η Νέα Δημοκρατία. Κάθε χρόνο. Εμείς που να ξέρουμε, είμαστε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Σας το λέω, κύριε Λιάτσο. Πείτε μας. Σας το λέω. Κάθε χρόνο πληρώνουμε όλη την κρατική χρηματοδότηση, τη δίνουμε στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων μας. Συγγνώμη. Το λέει κάποιο από πίσω χαρτιά. Δεν μου τα αφήνει τα χαρτιά. Τραπεζικά δάνεια 0000. Λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει. Και το 17 και το 18. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει. Κύριε Κυρανάκη, επειδή είστε νέος και είστε και συμπαθείς. Πληρώνει κανονικά. Μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία στον αέρα. Δημοσίως. Ακούστε. Περιμένετε. Λε και έχω καμιά υποχρέωση 30 χρονών να υπερασπιστώ τα δάνεια των παλιών. Σα είπα εγώ ότι φταίτε. Αυτό που κάνετε τώρα. Δηλαδή, προσπαθώ να πω κάποια λογικά πράγματα. Και μου κάνετε επίθεση σε μένα που είμαι 30 χρονών και πρέπει να απολογηθώ για 30 χρόνια δανείων θα σας πω κάτι και δεν αφήνετε ποτέ κουβέντα. Θα σας πω κάτι πολύ λογικό. Έλεος. Θα έρθετε την άλλη εβδομάδα, θα συμφωνήσουμε δημοσίως. Κάθε φορά που έρχομαι δάνεια μιλάμε. Γιατί να μην μιλήσουμε? Μα τι είναι το γαμμένο σας θέμα, γιατί κάθε φορά δάνεια. Ο ελληνικός λαός κάνει τα σπίτια του. Πάνω από μια αλήθεια. Ο ελληνικός λαός πάνω από μια αλήθεια, κάνει τα σπίτια του από τα δάνεια. Ότι ούτε τα μισά δεν είναι κεφάλαιο. Ακούστε με λοιπόν. Ούτε τα μισά δεν είναι κεφάλαιο. Και με διακόπτε συνέχεια. Τα έχουμε κατάλαβει. Δεν σας διακόπτω. Συζήτηση κάνουμε. Ο δημοσιογράφος δεν διακόπτει. Συζήτηση κάνει. Και εδώ δεν ήρθατε όχι για διάγγελμα. Μόνο εσείς. Περιμένετε. Όχι μόνο εσείς και όλο το πάνελ. Κάνουμε μια συμφωνία. Ελάτε, πείτε, προτείνετε. Είστε. Θέλω να έρθετε την άλλη εβδομάδα. Ναι. Να σας δώσω 10 λεπτά, ένα τέταρτο μόνο σας και να μας πείτε πόσα λεφτά έχει πληρώσει στις τράπεζες της Νέα Δημοκρατία, με χαρτιά όμως, το 16, δεν θα πάω εγώ το 2000, το 16, το 17 και το 18. Μέσα. Σε ποιες τράπεζες και πόσα λεφτά έχετε δώσει. Μέσα. Θέλω να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Ναι, απόλυτα, συμφωνώ. Τα βρήκαμε. Δίνουμε τα χέρια. Είμαστε σύμφωνοι. Εγώ ζήτησα τη Μαριλίζα. Θέλω όμως. Είμαστε σύμφωνοι. Από κανέναν. Όχι, το δεσμεύτηκε δημοσίως. Όχι, δεσμεύτηκε. Δεν είναι ευθύνη του κ. Κυρανάκη. Κανένα κόμμα. Ήρθαν στην Εξεταστική Επιτροπή οι ταμείες των κομμάτων και δεν έδιναν στοιχεία. Πολύ πρακτικά. Φέρτε του εδώ, γι' αυτό λέω. Ο κύριο Κυρανάκη, όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν είναι ευθύνη του κ. Κυρανάκη. Πιστεύω ότι θα βρει τα στοιχεία και θα έρθει εδώ να μα τα δώσει. Επίση, κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Ναι, να ολοκληρώσω όμω. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, άρα, με βάση αυτά που μα είπε ο κ. Πουλακίδα, το κεφάλαιο το οποίο χρωστάει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου 130 και τα υπόλοιπα 150 είναι η κερδοφορία τη τράπεζα, δηλαδή η τόκη. Ναι. Όπως συμβαίνει σε όλα, λοιπόν, όλα τα δάνεια του κόσμου. Όσο είπε πριν ο κύριος Βατικιώτης ότι είναι το παράλογο επιτόκιο για τους ιδιώτες, 4% μέσο όρο, σωστά κύριε Βατικιώτη? 4,6%. Τα δάνεια αυτά των κομμάτων, ξέρετε, επιτόκιο έχουν 15%. Αυτό ξέρετε σημαίνει. Ότι όχι, μέσα δεν έχουν 15 λίγα... σήμερα, δεν έχουν 15 σήμερα. Και παραπάνω. 15 έρχεται, και παραπάνω είναι. Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Λιάτσο. Ότι μέσα σε λίγα χρόνια ένα κεφάλαιο 100 γίνεται χρέος 200.
Και μέσα σε λίγα ακόμη χρόνια αυτά τα 200 θα γίνουν 400. Ναι. Το... Σωστά. Κερδοφορία της τράπεζας. Κερδοφορία της τράπεζας. Το σύστημα το τραπεζικό, έτσι λειτουργεί. Δεν έχεις πάρει το δάνειο από το Βίξ. Αλλάξτε το ταξίδι. Έτσι φτάσαμε. Κύριε Κυριανάκη, έτσι φτάσαμε στους πληστηριασμούς. Από το 2000 στους πληστηριασμούς, έτσι φτάσαμε. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Εμίλε, γιατί δεν το αλλάζουν τα κόμματα. Να συμφωνήσουν όλα μαζί και να γίνει κυβέρνηση και πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ας τα αλλάξει. Τέρμα στα πανωτόκια. Ας τα αλλάξει ο Μητσοτάκης, άμα γίνει πρωθυπουργός. Θέλω να σας πω το εξής. Ο κόσμος μέσα από όλη αυτή την, μέσα από όλο αυτό το θόρυβο για τα δάνεια είναι... πιστεύει λανθασμένα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δανειστεί 280. Όχι, και ότι τα χρωστάει στο δημόσιο. Δεν νομίζω. Δεν τα χρωστάει στο δημόσιο. Στις τράπεζες τα χρωστάει. Τα χρωστάει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αυτή τη στιγμή επιβάλει ένα επιτόκιο 15%. Ναι, πολύ ναι. Παραπάνω από αυτό που πληρώνουν οι ιδιώτες. Το οποίο μην είστε σίγουρος. Το οποίο έχει οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι τόκοι είναι πολλαπλάσιο του κεφαλαίου. Άρα, ακούστε λοιπόν, τώρα κάτι. Ακούστε για να πάω στην κυρία Καϊλή. Η Νέα Δημοκρατία αποπληρώνει. Είμαστε 2019. Εσείς την άλλη εβδομάδα. Αποπληρώνει. Αποπληρώνει. Κανονικά. Έχει δίκιο η κυρία Ζαχαράκη εδώ με το πρωί. Είναι άδικη η επίθεσή σας στην κυρία Ζαχαράκη. Πληρώνει κανονικά. Πληρώνει κάθε χρόνο. Πληρώνει κανονικά και αυξάνεται. Και όχι μόνο δεν πληρώνει. Τα πληρώνει κανονικά και αυξάνεται. Όχι μόνο δεν πληρώνει. 30 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. 25 εκατομμύρια κάθε χρόνο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Και να πληρώνει και κανονικά. Όχι μόνο πληρώνει κανονικά. Τότε έχει πτωχεύσει το κόμμα. Όχι μόνο πληρώνει κανονικά, κύριε Πουλή. Τότε είναι πτωχευμένο. Δεν υπάρχει κόμμα. Όχι μόνο πληρώνει κανονικά, αλλά έχει απαγορεύσει από το καταστατικό τη τον περαιτέρω δανεισμό. Είναι το μόνο κόμμα που το έχει κάνει. Ζει αποκλειστικά από εισφορές μελών. Και τρίτον, δεν είναι ο Μητσοτάκης αυτός ο οποίος πήρε όλα αυτά τα δάνεια. Κύριε Κυρανάκη, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. Ένας φίλος μου πριν από χρόνια πήρε ένα δάνειο 3 εκατομμύρια. Πριν την κρίση. Έχτισε ένα σπίτι. Και ήρθε η κρίση και καταλαβαίνετε τι γίνεται στην κρίση, που γίνεται, ήρθε η καταστροφή. Μέχρι να δημιουργηθεί μπλοκάρισμα με την τράπεζα και του φίλου μου, ο άνθρωπος αυτός που είχε πάρει 3 εκατομμύρια δάνειο, κεφάλαιο, είχε επιστρέψει στην τράπεζα 2 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Σχεδόν το κεφάλαιο. Δηλαδή, παρά 200 χιλιάρικα είχε αγγίξει τα 3 εκατομμύρια το κεφάλαιο. Όμως, υπάρχουν οι τόκοι. Και ξέρετε τι έγινε ενώ είχε επιστρέψει 2 εκατομμύρια 800.000 τράπεζα από την οποία είχε πάρει 3 εκατομμύρια δάνειο. Του είπανε ότι χρωστάς 4 εκατομμύρια ακόμα. Και έχασε το σπίτι του. Εμιλία. Επίσης. Άρα είχε 100% επιτόκιο. Ακούστε με τώρα. Λέει ένας φίλος μου άλλος για τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή για να καταλάβω, λέει, εγώ που είμαι από χωριό. Εγώ αν χρωστώ στην τράπεζα 100 χιλιάρικα και αδυνατώ να τα πληρώσω, αποσύρομαι εγώ και βάζω το γιο μου διαχειριστή, ο οποίος βγάζει ένα φιρμάνι ότι από τούδε και στο εξής απαγορεύεται η περαιτέρω δανειοδότηση από την οικογένεια, συνεχίζει να μην αποπληρώνει την υποχρέωση και όλα μέλη γάλα. Θα τρελαθούμε. Μα την αποπληρώνουν την υποχρέωση. Έχουν το δικαίωμα όμως. Να πράξουν. Έχουν το την δικαίωμα, αποπληρώνουν την υποχρέωση. Έχουν το δικαίωμα να πράξουν το ίδιο όπως η Νέα Δημοκρατία. Είναι τόκι, κύριε Πουλακίδα. Όταν μιλάω, να μην δείχνει σε μένα και βάζει τον Κυρανάκη διότι με διακόπτει. Λοιπόν, έχουν το δικαίωμα να πράξουν το ίδιο όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όλοι όσοι έχουν κόκκινα δάνεια στη χώρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου 2 χρόνια να τα λέω αυτά. Και δικαιώνομαι απολύτως, φίλες και φίλοι. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Ελάτε, απαντήστε. Επειδή...